Συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις αντιφασιστών από το βορρά μέχρι το νότο της Ιταλίας μία εβδομάδα πριν από τις βουλευτικές εκλογές της 4ης Μαρτίου. 3.000 αστυνομικοί αναπτύχθηκαν στη Ρώμη για να επιτηρήσουν τις συγκεντρώσεις που οργανώθηκαν με την υποστήριξη κομμάτων αλλά και των μεγάλων Ιταλικών συνδικάτων. Η μεγαλύτερη διαδήλωση στην Ιταλική πρωτεύουσα διοργανώθηκε από την Εθνική Ένωση Παρτιζάνων Ιταλίας κατά του ρατσισμού και του φασισμού. Ταυτόχρονες πορείες διοργανώθηκαν και από την ακροδεξιά. Η Ιταλική προεκλογική εκστρατεία σημαδεύτηκε από τη ρητορική κατά των μεταναστών. Ο Σίλβιο Μπερλουσκόνη αλλά και ο ηγέτης της Λέγκας του Βορρά, Ματέο Σαλβίνι, έχουν υποσχεθεί μαζικές απελάσεις μεταναστών αν καταφέρουν να αναλάβουν την εξουσία. Στο Μιλάνο, 1.000 αντιφασίστες έκαναν πορεία στο κέντρο της πόλης. Η διαδήλωση έληξε με βίαιες συγκρούσεις μεταξύ της αστυνομίας και φοιτητών.